για πολλά χρόνια και σήμερα εδώ με αυτή τη συγκέντρωση θα πω κατευθείαν στο θέμα, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά από πάρα πολλά χρόνια το αντικείμενο του χειροδρομικού κέντρου, επειδή έτυχε να έχω εργαστεί για αρκετά χρόνια. Προχθές την Κυριακή έγινε κάτι που δεν είχε προηγούμενο βεβαίως. Αλλά θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε σφαιρικά τα θέματα, το γιατί έγινε αυτό την Κυριακή. Και να το δούμε σφαιρικά, βεβαίως φρόντισα και έχω όλες τις πληροφορίες σφαιρικά το τι έγινε. Δεν είναι επί της ουσίας βέβαια να αναφέρουμε λεπτομέρειες κτλ. Αλλά θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη μέρα του Σαββάτου υπήρξε μια μεγάλη καινοτήλα στον Παρνασσό, στο χειροδρομικό κέντρο, και τις πρωινές ώρες έγινε παγωποίηση που γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τη χειροδρομία τι σημαίνει αυτό. Είχε πολλή υγρασία τις πρωινές ώρες με αποτέλεσμα, θα σας πω μόνο ένα, δούλευε ο Ηρακλής στο σειρματόσκηνο όλη τη νύχτα και πάγωσαν τα λάστιχα σταρά όλα. Και έχω δει προσωπικά να παγώνει αυτοκίνητο αν κινήσει στο Παρνασσό με τέτοιες συνθήκες. Αυτό βεβαίως δεν μετριάζει τις ευθύνες που μπορεί να έχουν οι υπεύθυνοι του χειροδρομικού κέντρου, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα σφαιρικά. Όσον αφορά, θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο αν υπήρχαν περισσότερα άτομα για να καθαρίσουν τον πάγο από τις πυλώνες. Φανταστείτε όμως ότι είναι 92 πυλώνες. 92 πυλώνες θα έπρεπε να καθαριστούν σε συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, το πρωί που έγινε η παγωποίηση, σε 1-2 ώρες. Είναι λίγο απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω και πόσο δυσφήμιση έγινε όλο αυτό σε όλο αυτό το σκηνικό που έγινε για το χειροδρομικό κέντρο και την Αράκουβα. Βεβαίως έγινε δυσφήμιση. Από τη δυσφήμιση βέβαια αυτή μπορεί να βγει και κάτι καλό, γιατί θα πρέπει οι ηθήνοντες του χειροδρομικού κέντρου να είναι πιο πολύ προσεκτικοί. Διότι το χειροδρομικό κέντρο Παρνασσού, όπως γνωρίζετε όλοι, έγινε για να αναπτυχθεί η περιοχή. Και έχει αναπτυχθεί όλη η περιοχή, αν ξεκινήσουμε από Αθήνα, ακόμη και από Θεσσαλονίκη. Διότι ο πελάτης που έρχεται από Θεσσαλονίκη για να φτάσει στην Αράκουβα, στο χειροδρομικό κέντρο, θα ξοδέψει κάποια χρήματα. Και τα χρήματα αυτά, ο τελικός αποδέκτης βάσει του φόρου και του ΦΠΑ θα είναι το κράτος. Έτσι. Και να αναλογιστεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Τουρισμού ότι μπορεί να λειτουργεί το χειροδρομικό κέντρο, μπορεί να μην βγάζει κέρδη, αλλά τα κέρδη βγαίνουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, από όλους εμάς, από όλους τους πελάτες, και ο γενικός αποδέκτης είναι το κράτος. Πρέπει να το δούμε σφαιρικά και να το δώσουμε να το καταλάβουν, διότι κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις συμβαίνει το ίδιο ακριβώς θέμα. Να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι μπορεί να μπαίνει μέσα το χειροδρομικό, αλλά δεν είναι η ουσία αυτή. Διότι το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα από το χάσιμο που έχει το χειροδρομικό. Εγώ βεβαίως κάλεσα και τον Δήμαρχο Αμφίκλειας και τον Δήμαρχο Δελφόνη να έρθουν σε αυτή τη συνάντηση. Όπως έρχεται και σε λίγο ο κύριος Μπακογιάννης, και κάλεσα και τη διεύθυνση της ΕΤΑ του χειροδρομικού κέντρου, αλλά και τη διεύθυνση της εταιρείας της ΆΙΣΙΣ που λειτουργεί το χειροδρομικό κέντρο, αλλά δεν βλέπω κανέναν εδώ. Βεβαίως πάγιο έτοιμα, όπως θα είδατε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον Περιφερειάρχη, είναι να πάρει περιφέρεια το χειροδρομικό κέντρο και να το λειτουργήσει μαζί με τους όμορους δήμους του Παρνασσού. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και μια συνάντηση αύριο στη Λαμία με τον Περιφερειάρχη και οι Δήμαρχοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.